Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Μαρουνίας Απών, ο κύριος Δίνος Χαριτόπουλος. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Για πείτε μας, πώς σας βρήκε εσάς ο κορονοϊός, λοιπόν? Είπαμε, δεν κάνει διακρίσεις τελικά ο ιός αυτός και σίγουρα. Ίσα-ίσα. Εμείς είμαστε από τις πιο ευάλωτες ομάδες, γιατί καθημερινά ερχόμαστε σε επικοινωνία με πολλούς συνδημότες μας. Έχουμε. Και τελευταία είχαμε και την παρουσία εδώ φοιτητών από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, όπου κάποια παιδιά βρεθήκαν θετικά. Γι' αυτό κλείσαμε και τη λειτουργία, κάναμε πρακτική άσκηση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις. Είναι κάτι που όταν αναμειγνύεσαι με τον κόσμο, είσαι μάχημος και στις επάλξεις, μπορεί και να είσαι και σε ένα από αυτά τα θύματα. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε προνοήσει τώρα, κάνουμε στο γραφείο Δημάρχου όλοι το τεστ. Αύριο θα κάνουν και τα παιδιά της κοινωνικής υπηρεσίας. Θα δούμε με τον ΟΔΗ να κάνουν και οι υπόλοιποι στο Δήμο Μαρουνιάς Απών. Έχουν γίνει απολυμάνσεις από χθες, γιατί εγώ μόλις διαπίστωσα ότι υπήρχαν κάποια μικρά συμπτώματα, έδωσα οδηγίες και χθες το απόγευμα απολυμανθήκαν και το Δημαρχείο και το Μηχανοστάσια και το Κέντρο Κοινότητας και όλοι οι χώροι, για να έχουμε μια προνοητικότητα στον βαθμό που γίνεται. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε και θα το περάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχατε συμπτώματα εσείς, Δήμαρχε? Εμφανίσατε συμπτώματα και κάνατε το τεστ? Ναι, εγώ από χθες λίγο βήχα και λίγο προχθές. Μάλλον μίλησα με τον κύριο Πολυγρονίδη και ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και τον Πρίτανη και τον κύριο Παναγόπουλο, τον λοιμοξιολόγο. Αναφερθήκαμε στα ζητήματα αυτά και σήμερα το πρωί πήγα νωρίς η ώρα 7.30-8 παρά που έκανα ένα τεστ και με ειδοποίησαν το απόγευμα ότι βγήκε θετικό. Είναι αναμενόμενο. Σας λέω, τόσος κόσμος, τόσες συναναστροφές, τόσες συναλλαγές. Τηρούμε τα μέτρα, προσπαθούμε, αλλά δεν είναι πάντα βέβαιο και το πώς θα γίνει κάτι. Ωστόσο, εσάς ήταν θετικό και το ότι μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο και δεν είχατε και επαφή Δημαρχείο και με τους υπαλλήλους. Ναι, αυτό ήταν ευχάριστο. Δηλαδή από το Σάββατο την Κυριακή, Δευτέρα δεν πήγα σήμερα καθόλου στο Δημαρχείο. Εννοείται, ήμουν από το πρωί στο νοσοκομείο, έκανα το τεστ, τώρα είμαι στο σπίτι. Εντάξει, θα κάτσουμε τις 10-14 μέρες που προβλέπετε. Με τους συνεργάτες επικοινωνούμε συνεχώς. Προχωράει η ζωή, προχωράει η δουλειά, προχωρούν όλα. Ελπίζουμε να το περάσετε με τον πιο μαλακό τρόπο, με τον πιο ανώδυνο, Δήμαρχε. Εύχομαι και εγώ, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Όμως δεν νομίζω να υπάρξει κάτι πιο δυσάρεστο. Προς το παρόν δεν έχω κάτι. Περαστικά σας, Δήμαρχε, όλα καλά να πάνε. Να είστε καλά. Γεια σας.